καθώς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες εκπαίδευσης μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή και καθώς ουσιαστικά φτάνουμε στην ουσιαστική έναρξη του τουρισμού, το βασικό αντικείμενο είναι η αντιμετώπιση του πυρήνα που λέγεται ύποπτο κρούσμα και επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αυτός είναι ο πυρήνας του προβλήματος και αυτόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα σεμινάρια, ερχόμαστε εδώ με την υπηρεσία της Διεύθυνσης Υγείας και τη Διεύθυνση Τουρισμού για να μπορέσουμε να κάνουμε μια 360 μοίρες επαλήθευση ότι οι άνθρωποι θα γνωρίζουν εκτός από το τι πρέπει να κάνουν και πώς θα ελεγχθούν από την υπηρεσία. Την υπηρεσία την οποία την ευχαριστώ, γιατί μαζί με αυτήν γύρισε ολόκληρο την περιφερειακή ενότητα Χανίων, όλους τους Δήμους, Καστέλη, Παλιόχωρα, Σέλινο, Αποκόρονα, Πλατανιά, Χανιά και σήμερα ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να συνεχιστεί και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε ό,τι χρειάζεται. Ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε θέμα διμερών συνδικών ούτε διμερών συμφωνιών. Αυτή τη στιγμή ο πυρήνας του προβλήματος είναι η αντιμετώπιση των κρουσμάτων, υπόπτων και επιβεβαιωμένων. Και προς τα εκεί θα κινηθούμε. Διαφορετικά το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Είναι σημαντικό αυτή την περίοδο. Τα πρωτόκολλα, παρότι είχαν αρκετά κενά όλες τις προηγούμενες μέρες, σε ένα βαθμό συγκεκριμένο έχουν ομαλοποιηθεί. Υπάρχουν ακόμα κενά. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το χειρίζεται το Υπουργείο Τουρισμού που λέγεται ξενοδοχείο COVID. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το χειρίζεται η πολιτική προστασία και λέγεται προσοχή και ειχνηλάτηση στις πύλες εισόδου. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πολύ βαρύ χαρτί, ένα πολύ βαρύ κομμάτι που λέγεται εκπαίδευση και η οποία έγινε σε 45.000 ανθρώπους στον νομό Χανίων. Που σημαίνει ότι σαν κοινωνία πια είμαστε εκπαιδευμένοι αρκετά. Τώρα δεν είναι θέμα ούτε να μάθουμε ούτε να συνειδητοποιήσουμε. Τώρα είναι ώρα να υλοποιήσουμε και να λειτουργήσουμε εκεί που πρέπει. Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα. Ναι, κοιτάξτε, αυτός είναι και ο πυρήνας. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να γίνει μια προσομοίωση σε κάθε ξενοδοχείο. Δηλαδή, να δούμε ένα κρούσμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα. Να δούμε πώς ενημερώνει το γιατρός, πώς ακριβώς γίνεται η κλίση του, πώς παίρνει ροφαγητικό επίχρησμα, πώς καλείται η μονάδα που θα το πάρει, πώς οδηγείται το επίχρησμα εκεί που πρέπει, πώς παίρνει τα αποτελέσματα και πώς οδηγείται ο άνθρωπος στη μονάδα COVID, εάν είναι. Ξεχάστε το γεγονός ότι δεν θα έχουμε κρούσματα. Καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στα εισαγόμενα, το βλέπετε αυτό. Σημασία δεν έχει να παρακαλέσουμε να μην έχουμε κρούσματα, σημασία έχει να μάθουμε να σεβόμαστε αλλά να μην φοβόμαστε αυτή τη διαδικασία και με τις χρηστικές οδηγίες που αναφέρετε και εσείς να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Ότι θα αντιμετωπίσουμε κρούσματα, αυτό είναι βέβαιο. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά θα κάνουμε. Υπάρχουν κενά ακόμα. Οι άνθρωποι είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι. Έχουμε αποφασίσει ένα πράγμα. Θα επιχειρήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που μείνανε πίσω σε αυτό που είπαν, εγώ δεν επιχειρώ. Είναι απόλυτα σεβαστό. Εξάλλου, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα κομμάτι και σε ένα τουρισμό, ο οποίος θα συσσωρεύσει το 1 τρίτο από αυτό που συσσώρευε και από τα 3 δισεκατομμύρια που έκανε μέχρι σήμερα θα αφήσει ένα ή και λιγότερο ή και λίγο περισσότερο, καταλαβαίνετε ότι ανάλογος αριθμός μονάδων θα ανοίξει. Αν υπερπροσφέρουμε, θα υπερμειώσουμε τιμές. Αν προσφέρουμε λιγότερο, θα κερδίσουμε οικονομίες κλίμακος. Όλοι όμως θέλουμε να δουλέψει ο κόσμος, να κινηθεί η οικονομία. Η κρίση μετά από υγειονομική έγινε οικονομική και θα γίνει κοινωνική. Και πάμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι πάμε κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή, δεν κλείνει αυρόχης ποσίν τη Ιουγκοσλαβία και υπάρχει μέσα στο τραπέζι να κλείσει και τη Βουλγαρία. Όμως, αυτή τη στιγμή τα Βαλκάνια φλέγονται. Υπάρχει ένα δεύτερο κύμα ή ας διαφωνούμε αν είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γράφονται τραγικές ιστορίες στην Ήπειρο, τραγικές ιστορίες στη Θεσσαλία, όπου άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανοίξει, άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγάλει τους ανθρώπους τους από την αναστολή, δεν μπορούν να τους βάλουν δεύτερη φορά. Πιέζουμε εμείς να μπορούν να ξαναβάλουν. Δηλαδή, οι κρατήσεις που είχαν για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πάει, χάθηκαν. Ένα σχεδιασμός ημιτελής, ο οποίος περιλάμβανε έστω και άνοιγμα των Βαλκανίων, ήδη έχει πάει ανάποδα. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλά κενά, θα τα αναφέρουμε και τώρα. Δηλαδή, υπάρχει, ανάλογα με το ΡΟΜΗΔΕΝ, κάνουμε ό,τι διαδικασίες πρέπει να κάνουμε και ελέγχουμε ένα αριθμό κρουσμάτων στις πτήσεις στα Χανιά. Αφού έχουμε 275 εμβόλια τη μέρα. Αν δηλαδή έρθουν δύο πτήσεις από τη Ρουμανία και το ΡΟΜΗΔΕΝ λέει ότι πρέπει να γίνουν εξαντλητικά και αυτές οι δύο πτήσεις είναι 400, τι θα γίνει. Κατά συνέπεια, αυτό που λέω εγώ είναι θα επιχειρήσουμε. Αυτή η διαδικασία όλη που κάνουμε, έχετε δίκιο, δεν είναι για να μηδενίσει τον κίνδυνο, είναι για να τον ελαχιστοποιήσει. Και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, πώς είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί. Φοβάται ο κόσμος, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να κρύψουμε. Ξέρετε, η ιατρική αλήθεια, γιατί πρωτίστως είναι ιατρικό, δεν μπορεί να ζαχαριάζεται, πρέπει να λέγεται όπως είναι.
Κάτω από αυτό το σκεπτικό θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται, θα τα ακούσετε και σήμερα. Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι, όλοι μας είμαστε φοβισμένοι. Πρέπει να μπορέσουμε να μην δημιουργηθεί ένα κλίμα ανάμεσα στους πολίτες που να μεγαλώσει η άρνηση για τον τουρισμό, γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι πολιτικοί με ήττα ή με όμικρον γιώτα που ακούνε τι λέει ο κόσμος να σταματήσουν τον τουρισμό. Στα τέλη του Μαΐου υποδεχθήκαμε τον Κυριάκο Κότσιμο και την ομάδα τουρισμού από την περιφέρεια Κρήτης, οι οποίοι παρουσίασαν για πρώτη φορά εκεί τα προγράμματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εμπλεκομένων στον τουρισμό. Σήμερα υποδεχόμαστε ξανά την ομάδα αυτή, διευρυμένη με στελέχη που γνωρίζουν πολύ καλά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για να παρουσιάσουν σε όλους μας και να λύσουν απορίες για το φλέγον θέμα, όχι πλέον της ενημέρωσης, αλλά της διαχείρισης αυτού που είναι γύρω μας και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Είμαστε χαρούμενοι που αυτή η εσπερίδα σήμερα συμβαίνει στον χώρο του Φιλκάνου και την υποστήριξη της Εφορής Αρχαιοτήτων Χανίων, γιατί αυτός ο χώρος επιτρέπει και να τηρήσουμε το πρωτόκολλο έτσι όπως πρέπει, αλλά και να απολαύσουμε τα Χανιά σε αυτή την περίοδο στο καλύτερο ψήμα. Πώς διεύθυνση δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβολο τουρισμού Κυριάκο Κότσογλου, περιφερειακό σύμβολο, οργανώσαμε εσπερίδες σε όλους τους δήμους του νομού Χανίων. Μας μένει μόνο η Γάβδος, που θα κάνουμε εκεί πέρα μια εσπερίδα, αλλά διαδικτυακά. Σε όλες τις εσπερίδες αυτές ήρθαν εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι, όχι μόνο ξενοδόχοι, αλλά και καταστημάτες, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου είχαμε μετά τις εισηγήσεις μας, ακούγαμε τις ερωτήσεις τους, απαντούσαμε, τους βοηθούσαμε να ξεπεράσουν τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί ο κορονοϊός, τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται με τις συνεχείς αλλαγές της υγειονομικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ να σας πω ότι πάρα πολλές φορές, ακόμα και σήμερα, ακόμα και τώρα, το μεσημέρι άλλαξαν ορισμένα πράγματα και δεν προλάβαμε να τα μελετήσουμε. Τώρα έτσι στο πόδι τα μελετούμε. Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία μας αυτή είχε πολύ καλό αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα για όσους την παρακολούθησαν, αλλά κάνουμε έκκληση σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν. Αν έχουν οποιαδήποτε απορία, οποιοδήποτε πρόβλημα, ας πάρουν τηλέφωνο στην υπηρεσία και εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματά τους. Λοιπόν, σε αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό τον απόϊχο της πρώτης κρούσης της πανδημίας. Πρέπει να αναγάγουμε την ατομική ευθύνη σαν πολίτες καταρχήν, αλλά και σαν επιχειρηματίες, μιλώντας από την πλευρά εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο, και πρέπει να φανούμε αντάξει των προσδοκιών που έχουμε οι ίδιοι δημιουργήσει από την πρώτη αντιμετώπιση που είχαμε ως γενικότερα ως χώρα. Σε αυτές λοιπόν τις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές, ο κάθε φορέας πρέπει να αναλάβει το στρατηγικό μερτικό του όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Εμείς, σαν Επιμελητήριο Χανίων, έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στο δικό μας λοιπόν μερτικό, προχωρώντας σε μια καμπάνια, το Χανιά Always Pure, το οποίο μέσα από αυτό, με τις στρατηγικές κινήσεις επικοινωνιακές, θα αναδείξουμε το πόσο καθαρά είναι τα Χανιά μας από υγειονομικής πλευράς όσον αφορά το COVID-19 και πόσο ασφαλείς μπορεί να αισθάνονται και σίγουροι αυτοί, όλοι αυτοί όσοι θα ήθελαν να επισκεφτούν τα Χανιά μας. Η ανησυχία είναι έντονη στα μάτια των επιχειρηματιών και στα Χανιά. Όπως είχαμε πει εξ αρχής, σαν Επιμελητήριο Χανίων, οι προβλέψεις είναι δύσκολες, θα έλεγα, και όχι ευχάριστες. Αλλά νομίζω ότι, όπως έχουμε δει και όλοι, σιγά σιγά κάτι γίνεται, οι χώρες ανοίγουν μία μετά την άλλη. Η βαριά μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός κάτι πάει να σώσει την τελευταία στιγμή και νομίζω ότι κάτι θα καταφέρουμε.